Πάμε στη Νέα Δημοκρατία, στο βουλευτή επικρατείας, τον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη. Καλημέρα, κύριε Φορτσάκη. Καλησπέρα, κύριε οικονόμου. Ποιο είναι το πρώτο σας σχόλιο για τη συμφωνία, κύριε Φορτσάκη, τι λέτε? Καταρχήν, είμαι ευτυχής που μπόρεσε επιτέλους να τελειώσει μια ιστορία που έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Το ότι καταφέραμε να την κλείσουμε σημαίνει ότι σταθεροποιούμε τη θέση μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, και αυτό φυσικά είναι ένα αποτέλεσμα πολύ θετικό. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορούμε αυτή την ώρα παρά να διαπιστώσουμε ότι το κόστος της συμφωνίας αυτής για μας θα είναι πολλαπλάσιο από ό,τι αν είχε ακολουθηθεί η γραμμή την οποία είχαμε ανοίξει εμείς, η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή, ναι, η οποία όπως ξέρετε είχε φτάσει σε αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία η Ελλάδα γνωρίζει σήμερα. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Ό,τι και να έχει, γκρίνια δεν ωφελεί. Ναι. Φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα. Από εδώ και μπρος είναι να δούμε πώς στη Βουλή θα περάσουν τα μέτρα αυτά και πώς κυρίως στη συνέχεια θα εφαρμοστούν και πώς θα μπορέσουμε κυρίως να αξιοποιήσουμε αυτά που θα έρθουν δίπλα στα μέτρα. Δηλαδή το πακέτο των 35 δισεκατομμυρίων που περιμένουμε από την Ευρώπη για αναπτυξιακά έργα και τα μέτρα που θα πάρει η δική μας η χώρα με εθνικό σχέδιο δικό μας που δεν υπάρχει ακόμη και δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Παρότι όπως θυμάστε ασφαλώς ήταν ένας από τους πυλώνες που είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη πριν τις εκλογές. Ακόμα όμως αναμένεται αυτό το εθνικό σχέδιο που μας χρειάζεται επιγόντως. Εσείς κύριε Φορτσάκη καταλαβαίνω ότι θα τα ψηφίσετε τα μέτρα, έτσι? Εγώ το θέμα θα είναι ψηφίσω ότι... τα μέτρα, ναι, να εξηγούμε. Ναι. Θα ψηφίσω τη συμφωνία αυτή με μεγάλη λύπη μου για το περιεχόμενό της, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από το να μην υπάρξει συμφωνία σε σύγκριση με το να ψηφίσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Εντάξει. Την αποδοχή της συμφωνίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν χαίρεται. Κανείς δεν χαίρεται με αυτά τα μέτρα και το καταλαβαίνω ότι προφανώς με λύπη και λοιπά. Μόνο που η λύπη θα πει κανείς δεν μετριέται. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μια βαρβαρότητα, ένα πακέτο μέτρων πολύ βαρύ ακόμα για τον καθέναν μας, κύριε Φορτσάκη. Στο ήδη υπάρχουν που έχουμε πια στην πλάτη μας, γιατί κουβαλάμε ένα βουναλάκι ο καθένας μας από χρέη, δόσεις και φόρους και μειώσεις μισθών και περικοπές. Μας έρχεται ένα βουνό τώρα ακόμα πάνω. Πώς θα αντέξει ο πολίτης? Αυτό είναι ερώτημα. Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής και να μην μιλάω ξυλινή γλώσσα. Πολλά από τα μέτρα αυτά είναι μέτρα σκληρά. Όμως ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που έπρεπε η Ελλάδα να τα έχει λάβει πριν από πολύ καιρό. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να δίνουμε συντάξεις σε ανθρώπους 45 και 50 χρόνων. Προφανώς. Ναι, αλλά γίνεται όμως αυτό. Mm. Αυτό πρέπει να σταματήσει λοιπόν. Θα μου πείτε καλά, ένας που είναι σήμερα 50 θα χρειαστεί να δουλέψει τόσα χρόνια παραπάνω. Έπρεπε από καιρό να έχει ρυθμιστεί η κατάσταση αυτή. Τώρα που φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Επίσης για τα θέματα φορολογίας. Όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πούμε την αλήθεια, όλοι οι Έλληνες πρέπει να πληρώνουν φόρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που να δικαιούται να φόρο απαλλάσσεται. Ούτε οι βουλευτές, ούτε κανείς. Αυτά λοιπόν δεν είναι βαριά μέτρα. Είναι δίκαια μέτρα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάρει από πολύ καιρό. Mm-hmm. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γκρινιάζουμε για τα μέτρα. Πρέπει να γκρινιάζουμε γιατί επιτρέψαμε στον εαυτό μας να φτάσει στο χείλος του γκρεμού χωρίς να έχει πάρει τα μέτρα αυτά σταδιακά και νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα με το θέμα των εκλογών, τι θα κάνετε κύριε Φορτσάκη? Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι αυτός. Να ψηφιστούν τα μέτρα, να προχωρήσουν και μετά να σας πάει σε εκλογές. Δυστυχώς η κυβέρνηση, κύριε οικονόμου, το γνωρίζουμε αυτό από το Γενάρη, προτάσει συστηματικά το συμφέρον του κόμματος έναντι του εθνικού συμφέροντος. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι σήμερα η χώρα μας νέες εκλογές δεν αντέχει. Πολύ περισσότερο που κάναμε δύο εκλογές πρόσφατα, και το Γενάρη και το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Άρα ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι έχει αποδοχή από την κοινή γνώμη και ξέρει ότι διαθέτει μια ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή. Mm-hmm. Εάν την πλειοψηφία του τη χάσει, θα πρέπει να αναζητήσει από αυτή την πρόσφατη Βουλή να βρει νέα πλειοψηφία. Και μόνο αν δεν βρει τέτοια πλειοψηφία, θα πρέπει η χώρα να οδηγηθεί. Α, πριν πάει σε εκλογές, λέτε να αναζητήσει αυτό το δεδομένο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο η χώρα αυτή τη στιγμή να έχει μια κυβέρνηση εθνικής αποδοχής, η οποία θα μπορέσει να εφαρμόσει με τον πιο ανθρωπιστικό τρόπο τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν και συγχρόνως να διαχειριστεί την αναπτυξιακή διάσταση που πρέπει να συμπληρώσει τα μέτρα αυτά. Mm-hmm. Εθνική συνένεση σημαίνει ότι πρέπει όλοι να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι, ο καθένας τις θέσεις του να τις εκθέσει, αλλά στη συνέχεια να συμβιβαστεί με τις θέσεις των άλλων, δηλαδή να υπάρξει υποχώρηση των θέσεων όλων των μερών, ώστε να βρεθεί ο κοινός τόπος που θα μας επιτρέψει να βγούμε από το χάος. Η χώρα αυτή την ώρα είναι στο χάος. Κύριε Φορτσάκη, ακούγα προηγουμένως που μιλάγατε για την ΚΟ. Ναι. Αυτό που συμβαίνει στην ΚΟ είναι μία παράμετρος από αυτό που συμβαίνει σε όλη τη χώρα, σε όλους τους τομείς. Και στην παιδεία το ίδιο χάλι υπάρχει, και στην οικονομία το ίδιο χάλι υπάρχει. Η παραβατικότητα έχει εισχωρήσει παντού στη χώρα. Και αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φορτσάκη. Σας καλημερίζω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναμό.